Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα στα γεννητικά του όργανα και τον αφιένα του νοσηλεύεται ένας 17χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της ευρύτερης περιοχής της Ταλίδας μετά τον ξυλοδαρμό του από τρία σύμφωνα με πληροφορίες άτομα, το διευθυντή προσωπικού του ξενοδοχείου, τον αδερφό του και έναν ακόμη άνδρα που άγνωστο γιατί χτύπησαν με μανία τον ανήλικο. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό. Για καμία αιτία δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μπορεί να χτυπηθεί ένας ανήλικος και μάλιστα από τρεις ενήλικους μεγάλης ηλικίας. Έχει λοιπόν σε πρώτη φάση επιβεβαιωθεί ότι έχει ξυλοκοπηθεί αυτός ο εργαζόμενος ανήλικος, ο οποίος είναι στα 17 ετών. Ήδη μιλήσαμε με την οικογένεια, η οποία πραγματικά είναι σοκαρισμένη. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ με τους τρεις άνδρες να επιτίθενται στο νεαρό με αγριότητα και όταν αυτός απεγνωσμένα ζήτησε βοήθεια, οι ίδιοι τον έβαλαν μέσα σε δωμάτιο του ξενοδοχείου και συνέχισαν να του φέρουν χτυπήματα. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η οικογένεια του νεαρού, ο ίδιος τρομαγμένος μετά την επίθεση μπήκε σε λεωφορείο του περαστικού ΚΤΕΛ για να έρθει στο Ηράκλειο. Ο οδηγός όμως του λεωφορείου που αντιλήφθηκε την κατάστασή του κάλεσε το ασθενοφόρο που τον παρέλαβε από το σταθμό του περαστικού ΚΤΕΛ και τον μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της οικογένειας, είναι ο διευθυντής προσωπικού, ο αδελφός του και κάποιος άλλος εργαζόμενος. Πραγματικά αναζητούμε τις αιτίες που τους οδήγησαν, γιατί πραγματικά τα χτυπήματα που δεν δικαιολογούνται είναι και πολύ εκδικητικά. Γιατί το να χτυπάς το κεφάλι ή στους όρχες ενός μικρού παλικαριού, πραγματικά είναι απαράδεκτο, καταδικαστέο. Και εννοείται ότι το εργατικό κέντρο θα επιμεληθεί του όλου ζητήματος. Οργισμένος ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου βρέθηκε σήμερα στο Βενιζέλιο την ώρα που χειρουργούνταν ο ανήλικος, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν τον έναν από τους δύο όρχες του νεαρού και την οικογένειά του ακόμη να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Το παιδί φώναξε βοήθεια και παρά να ενδιαφερθεί κάποιος, κατέληξε σε ένα δωμάτιο όπου μπήκαν τρεις και τον ξυλοκοπήσανε πολύ άγρια. Σύμφωνα πάντα, επαναλαμβάνω, με την οικογένεια. Το παιδί μετά από τον ξυλοδαρμό κατατρομαγμένο έφυγε σε τραγική κατάσταση χθες το βράδυ και μπήκε στο ΚΤΕΛ όπου έφτασε σε κακή κατάσταση στο Ηράκλειο και βλέποντάς το, από ό,τι ξέρουμε, ο οδηγός κάλεσε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε από το Ηράκλειο. Η επιχείρηση, η οποία είναι μια ξενοδοχειακή μονάδα η οποία εδρεύει στην περιοχή της Ταλίδας, πραγματικά έχει ευθύνες και πρέπει να έχουμε άμεσα απαντήσεις, γιατί αυτό που έγινε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Άμεσα για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου, ενώ οι τρεις φερόμενοι δράστες του ξυλοδαρμού, ο διευθυντής προσωπικού του ξενοδοχείου, ο αδερφός του και ένα ακόμη άτομο αναζητούνται από τις αρχές.